Μια γυναίκα όπου δύο από αυτούς υπήρχε, σε πέντε από αυτά τα άτομα υπήρχαν εντάλματα σύλληψης για τη συμμετοχή στους πυρήνες της φωτιάς. Στο διαμέρισμα που εισέβαλε για την τρομοκρατική αλλά και η αστυνομία βλέπουμε εικόνα από τον Χολαργό αυτή τη στιγμή όπου γίνεται και εκεί η έρευνα της αντιτρομοκρατικής. Λοιπόν, εντόπισαν δύο Καλάσνικοφ, έξι πιστόλια, ένα περίστροφο, μιλάμε για περούκες, μιλάμε για σειρμάτους αστυνομίας, για ρούχα της αστυνομίας και ήδη τα όπλα, τα Καλάσνικοφ αλλά και τα πιστόλια και το περίστροφο μεταφέρονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να δουν αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Από ό,τι εκτιμάται είναι ο σκληρός πυρήνας των πυρήνων της φωτιάς, γιατί τα άτομα αυτά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, υπήρχαν εντάλματα σύλληψης για συμμετοχή στους πυρήνες φωτιάς, καθώς είχαν εντοπιστεί αποτυπώματα σε μία γιάφκα στη Νέα Φιλαδέλφια. Μάλιστα. Ενώ τα τρία από τα άτομα φαίνεται να είναι τα άτομα που καταζητάει η αστυνομία για την συμμετοχή στους πυρήνες φωτιάς, για τον πυρήνα, το λέω και πάλι. Αυτήν την ώρα είδαμε εικόνες στον Χολαργό, όπου από εκεί συνελήφθη ένα ζευγάρι, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Εκεί δεν έχει εντοπιστεί τίποτα από ό,τι φαίνεται μέχρι αυτήν την ώρα, ενώ έρευνες γίνονται στην Κυψέλη και την Καλυθέα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, στα ξημερώματα στις 3, μάλλον πήγαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής κλιμάκιο και έπιασαν στον ύπνο τα άτομα τα οποία βρίσκονταν στο σημείο. Άρα λοιπόν θα έχουμε εξελίξει, θα περιμένουμε να μας ενημερώσει οτιδήποτε νεότερο και εμείς θα γυρίσουμε σε θέματα οικονομία.